Την ανησυχία για μια ραγδαία αύξηση των διαγνώσεων κακοήθειας στα επόμενα χρόνια εκφράζουν ογκολόγοι και στην Ελλάδα, εξηγώντας πως η υποδιάγνωση των ασθενών μέσα στην πανδημία δείχνει ήδη ότι έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο έδαφος για τα ογκολογικά περιστατικά που δεν διαγνώστηκαν εγκαίρως λόγω των συνθήκων που επικράτησαν την τελευταία διετία. Δυστυχώς το βλέπουμε ήδη. Πολλοί ασθενείς είχαν κλειστεί στα σπίτια τους και δεν αναζήτησαν ιατρική βοήθεια για το πρόβλημά τους, με αποτέλεσμα μετά που έληξαν τα μέτρα και η πανδημία έχει κάπως ηρεμήσει, οι ασθενείς αυτοί ήρθαν στην προσοχή των γιατρών και τελικά αποκαλύφθηκε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν και καρκίνο. Και μάλιστα κάποιοι σε προχωρημένο στάδιο, γιατί δεν απευθύνθηκαν για ιατρική βοήθεια νωρίτερα. Οπότε τα χνάρια και τις επιπτώσεις, αν θέλετε, της πανδημίας, ήδη τις ζούμε. Επιστήμονες από το διάσημο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, σε έρευνα που έκαναν, κατέληξαν ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο διαγνώσεις καρκίνου δεν έγιναν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που μπορεί να έχει ως συνέπεια μια ευρωπαϊκή επιδημία καρκίνου μέσα στην επόμενη διετία. Αλλά όσο και να μας φαίνεται παράξενο, μέσα από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του COVID, επιταχύνθηκαν διάφορες δυνάμεις της κοινωνίας, συνυπήρξαν πιο κοντά οι επιστήμονες, ανταλλάξανε απόψεις που αυτό εκφράστηκε στην πανδημία με την ταχύτατη ανάπτυξη των εμβολίων, αλλά αυτό όσο και να σας, αν δεν το γνωρίζετε, να ξέρετε ότι η τεχνολογία που πήγε τόσο γρήγορα για τα εμβόλια στην πανδημία θα έχει αμεσότατες εφαρμογές στη θεραπεία του καρκίνου. Παρά την ανησυχία για τις νέες διαγνώσεις και τον αριθμό τους περισσότερο, οι προβλέψεις για την αποτελεσματικότητα στις θεραπείες του καρκίνου είναι βίωνες, ακόμη και για τους μεταστατικούς καρκίνους. Ο καρκίνος του πνεύμονα, παραδείγματος χάρη, το μελάνωμα, είναι από τις μορφές που ο καρκίνος του νεφρού, που έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με τις καινούριες θεραπείες. Η καλή πορεία των ογκολογικών ασθενών στηρίζεται πλέον στην εξέλιξη των θεραπείων και της τεχνολογίας μαζί, που επιτυγχάνει από τη μια γρήγορη και στοχευμένη διάγνωση, αλλά και θεραπείες απόλυτα εξατομικευμένες. Πιο αποτελεσματικές απεικονιστικές τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερη, εξατομικευμένη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των κακοηθειών, κερδίζοντας για τους ασθενείς ποιότητα και χρόνο ζωής. Η εξατομίκευση βοηθάει, γιατί δύο ασθενείς που φαίνονται ότι έχουν την ίδια ασθένεια, στην πραγματικότητα μπορεί να μην την έχουν, γιατί η γονιδιακή σύνθεση, ας το πούμε, της ασθένειας είναι διαφορετική στους δύο ασθενείς και θα πρέπει να υποβληθούν σε διαφορετικές θεραπείες με βάση τη γονιδιακή ανάλυση. Και αυτό γίνεται σήμερα. Οι εξελίξεις στον χώρο της ογκολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο του Συνεδρίου Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή.